Μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας έστειλε η Κατερίνα Σακελαροπούλου μετά το πέρας της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας. Με τη σημερινή λαμπρή παρέλαση τιμάμε τη μνήμη των ηρωικών προγόνων μας και αναλογιζόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία. Χρέος μας, με σύμπνοια και ομοψυχία, να φανούμε αντάξει των θυσιών τους. Στην πρωτεύουσα γιόρτασε την ημέρα της Εθνικής Επετείου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όσους χάθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη. Ο διπλός εορτασμός της Εθνικής Ανεξαρτησίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεξάγεται στην σκιά μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας. Αυτό καθιστά ακόμα πιο απαραίτητο τον ουσιαστικό ιστορικό αναστοχασμό. Πώς θα μπορέσουμε να εμπνευστούμε από τους θριάμβους του έθνους μας, πώς θα μπορέσουμε να διδαχτούμε από τις τραγωδίες σε αυτήν την μακρά πορεία διαρκούς προόδου του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού. Από την Τήλο, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως είναι μια ημέρα περηφάνειας και περισυλλογής. Από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα σήμερα γιορτάζουμε περήφανοι. Είναι όμως και μια μέρα περισυλλογής. Μια μέρα για να σκεφτούμε για την πατρίδα που θέλουμε και μας αξίζει. Μας αξίζει μια καλύτερη πατρίδα και μπορούμε να τη διεκδικήσουμε. Στην πλατεία Συντάγματος βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου υπογραμμίζει πόσα μεγάλα και σημαντικά μπορεί να καταφέρει ο ελληνισμός όταν ακολουθεί το δρόμο της ενότητας και της αλληλεγγύης. Η Επανάσταση του 1821 επιβεβαιώνει ότι το καινούριο, το αναγκαίο και το επαναστατικό πάντα στο τέλος επικρατούν του παλιού και ξεπερασμένου. Στη Λάρισα βρέθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είναι επιτυχτική ανάγκη ο ελληνικός λαός να κάνει τη δική του επανάσταση στις εκλογές που έρχονται. Σήμερα, 25η Μαρτίου, εμείς οι απογονοί τους έχουμε υποχρέωση να αναρωτηθούμε. Είμαστε αντάξιοι τους? Κοιτάζοντας την νεολαία μας, νομίζω πως ναι.